κατασκευές. Στα μέσα του 19ου αιώνα το μοναστήρι βρίσκεται σε μεγάλη ακμή. Επιχορηγούσε με μεγάλα ποσά τα σχολεία της περιοχής και βοηθούσε πεινασμένες οικογένειες. Η εκκλησία είναι μονόκριτη, θολωτή, βασιλική, με οκταγωνικό τρούλο και καμαροσκέπα στον άρθικα. Στις πλάγιες πνευρές του έχει τρίπλευρους χορούς, ανατολικά δεν καταλήγει σε επίσης τρίπλευρη κόχη. Είναι πλακοσκέπαστος με απλή τυποποιία και με μια μόνο εξωτερική διακόσμηση, μια οδοντοτή ταινία στο γύρο του τρούλου. Οι διαστάσεις του είναι 9,167 επί 4,781 μέτρα. Για ενίσχυση της αντοχής των μακριών πλευρών χτίστηκαν ογκώδη επικλινή αντερίσματα. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες του 1714, όπως μαρτυρεί σχετική επιγραφή γραμμένη πάνω από τη θύρα του κυρίου ναού που οδηγεί στον άρθικα. Οι συνθέσεις παρουσιάζουν τη γνωστή διάταξη σε ζώνες τόσο στο κυρίου ναό όσο και στον άρθικα. Και έγιναν από καλαριτιανούς ζωγράφους. Το ξυλόκρυπτο τέμπλο είναι του 18ου αιώνα και στολίστηκε με ανάγκυφες παραστάσεις πτηνών και φυτών. Έχει δε και 5 φορητές εικόνες που από ό,τι δείχνει η τεχνοτροπία τους πρέπει να έγιναν από τους ίδιους ζωγράφους που έκαναν τις τοιχογραφίες. Από τα κοιμήλια της πολύς αξιόλογου είναι μια ασημένια διψανοδίκη του 1859, έργο και αυτό Καλαριώτη Ασημουργού, με λείψανα των Αγίων Παρθενίου, Χαραλάμπους και Παντελίγωνος. Και αυτό το μοναστήρι έχει τη δική του συμβολή στην εθνική μας ιστορία. Εδώ, όπως μας ενημερώνει και η μαρμάρινη επιγραφή στη δεξιά είσοδο του ναού, συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχικοί των Δυτικών Τζουμέρκων και Ραδομυσίων, Γιώργος Καραϊσκάκης, Γόγος Μπακόρας, Κουτελίδας, Ίσχος, Ράγκος, Κουτσολίκας και άλλοι οπλαρχικοί με τα παλικάρια τους και ύψωσαν τη σημαία της Επαναστάσεως του 1821 κάτω από τις ευλογίες του ηγουμένου της Μονής Χριστοφόρου. Έτσι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου έγινε η Αγία Λαύρα της Ηπείρου. Πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού υπάρχει σε τοιχογραφία και διατηρείται σε καλή κατάσταση η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Για το θαύμα που έγινε τότε με τους Τούρκους θα σας μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος όταν βγείτε έξω. Εορτάζεται στις 23 Απριλίου ή τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, εάν το Πάσχα είναι μετά τις 23 Απριλίου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.